Πράγματι κάνατε δύο πολύ σωστές παρατηρήσεις στη δευτερολογία σας. Πράγματι υπάρχει ένα οικοσύστημα οργανώσεων οι οποίες συντηρούνται από τη διατήρηση της μεταναστευτικής κρίσης. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι για τη χώρα μας το μεταναστευτικό αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο βάρος από το 2015 μέχρι και το 2019. Η χώρα μας είπε ξεκάθαρα ότι δεν θέλουμε να είμαστε η πύλη εισόδου για τα κυκλώματα λάθρων διακινητών που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο και βάλαμε σαν κυβέρνηση δύο συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών και σας είπα τα αποτελέσματα, 90% μείωση των ροών φέτος σε σχέση με το 2019 και δεύτερον, το δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες, όπου από 121 δομές που λειτουργούσαν στη χώρα μας πέρυσι, σήμερα έχουμε 35. Κλείσαμε τη δομή στη Σάμο που ήταν μέσα στην πόλη και παραδίδεται στο Δήμο της Ανατολικής Σάμου την Παρασκευή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς η νέα πολιτική προστασίας της χώρας μας επηρεάζει πλέον θετικά τον τρόπο ζωής στις τοπικές κοινωνίες. Το δεύτερο σημείο που θίξατε και μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος είναι ότι υπάρχει και μια αλλαγή της φύσης του μεταναστευτικού. Πλέον βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, την εργαλειοποίηση ανθρώπων για πολιτικούς λόγους, όπως έγινε πέρυσι στη χώρα μας, όπως γίνεται φέτος από τη Λευκορωσία προς Πολωνία, Λιθουανία, Λετωνία. Και αντίστοιχα έχουμε δει περιπτώσεις στη Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να δει διαφορετικά πλέον τη μεταναστευτική κρίση. Και υπήρξε πρόσφατα μια επιστολή 6 Υπουργών Εσωτερικών με κοινή πρωτοβουλία της Ολλανδίας και της Ελλάδος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλογιστεί αυτό το νέο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, καθώς προχωράει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες για το νέο σύμφωνο. Πιστεύω ότι το νέο σύμφωνο είναι μια μεγάλη ευκαιρία να θωρακίσουμε την Ευρώπη και να δείξουμε και ένα καθεστώς έμπρακτης αλληλεγγύης στα κράτη-μέλη. Για μας αυτά τα δύο είναι βασικά σημεία και στα πλαίσια της συμμαχίας των χωρών της Μεσογείου η χώρα μας παίζει πλέον ένα καταλυτικό ρόλο στη διαπραγμάτευση. Σας ευχαριστώ πολύ.